τώρα θα σας πάω σε μία συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος καταγίνεται με μεγάλη αγάπη με το τρένο και με αβάσταχτο πόνο. Υπήρξε και ειδικό σύμβουλος στο παρελθόν του ΟΣΕ. Έχει γράψει άπειρα βιβλία για το τρένο. Έχει ρίζα από την Κρήτη. Είναι συγκοινωνιολόγος και είναι ο κύριος Γιώργος Νάθενας. Καλημέρα κύριε Νάθενα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Θέλω πριν σας ρωτήσω εγώ οτιδήποτε, ένα γενικό σχόλιο του τι στην πραγματικότητα έχει συμβεί εδώ. Να πω κι εγώ αυτό που λένε τα νέα παιδιά, η κακή η χώρα. Συνδυασμός ευθυνών και κακών συγκυριών και ειρωνίας της τύχης. Ένα μείγμα δηλαδή. Ένα μείγμα. Πολιτικών ευθυνών, προσωπικών ευθυνών συγκεκριμένων ανθρώπων εντεταλμένων με την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, κακής τύχης, συγκυριών, ειρωνίας της τύχης κτλ. Έτσι για να το πούμε γενικόλογα. Μετά μπορούμε να εξειδικεύσουμε. Θέλω πριν από οτιδήποτε κύριε Νάθενα να σας ρωτήσω γιατί δεν πάει καλά στη χώρα η υπόθεση σιδηρόδρομος, ενώ θα έπρεπε, όπως έχω διαβάσει το παρελθόν, έχετε πει ότι ο σιδηρόδρομος είναι ένα στρατηγικό εργαλείο και δεν μπορεί να είναι παιχνιδάκι. Αυτό το στρατηγικό εργαλείο η χώρα επέλεξε από τη δεκαετία του 50 και μετά, λέω εγώ, να μην το αναπτύξει όπως το ανέπτυξαν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θέλετε, γιατί είχε μετεμφυλιακά κατάλοιπα και οι άδειες οδηγών έπρεπε να πάνε σε αυτούς που κράτησαν τη μία πλευρά κόντρα στην άλλη. Θέλετε, γιατί τα συμφέροντα και τα καρτέλ των δρόμων ήταν αυτά που κάναν και κάνουν ακόμη και τώρα, δίνουν τον τόνο. Αυτά περνάν και τα συστήματα ή δεν τα περνάν στους σιδηρόδρομους. Όμως, γιατί αυτό το στρατηγικό εργαλείο δεν αναπτύχθηκε στη χώρα? Ακολούθησε το στρεβλό μοντέλο υπανάπτυξης, θα έλεγα, της χώρας με τα πολεμικά. Όπου υπάρχει σιδηρόδρομος, υπάρχει και σοβαρή ορθολογική ανάπτυξη, παραγωγή, βιομηχανική, οικονομία ισχυρή. Δέστε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δεν θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν, σε μια χώρα μεταπρατών, για να το λέμε και αυτά, και όπου το παρασιτικό κεφάλαιο τύπου αυτό που αναπτύχθηκε, όπως είπατε εσείς, με τα πολεμικά, με τις εύκολες άδειες φρουτιγατζίδες, εκτέλ λεωφοριοατζίδες και ταξιτζίδες κτλ., προσπαθήσαν να υποκαταστήσουν ένα μέσο μεταφοράς μαζικό, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για μια χώρα, για την οικονομία, για την αποκέντρωση, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα μέσο που όταν λειτουργεί σωστά είναι αποδοτικό και από πλευράς τέχνικο-οικονομικής και βεβαίως διασφαλίζει με άνεση και επάρκεια τις υπεραστικές και προαστιακές μεταφορές, τις εμπορευματικές υπεραστικές και μεγάλου μήκους μεταφορές και τις υπεραστικές και προαστιακές αλλά και αστικές σε αστικό επίπεδο μεταφορές. Δυστυχώς τα συμφέροντα αυτά, το λόμπι το δικό και όσα συμφέροντα είναι γύρω από αυτό, όπως τα περιγράψατε, έπαιξε ένα βασικό καθοριστικό ρόλο λόγω της διαπλοκής τους με τις πολιτικές κυβερνήσεις που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Όμως η σημερινή συγκυρία τα τελευταία χρόνια, με τα προβλήματα τα κορεσμού των οδικών υποδομών, τα προβλήματα της αυξημένης τιμής ενέργειας και των καυσίμων, η μεγάλη ρήπανση του περιβάλλοντος και που έφτασε σημείο στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, όλα αυτά υποχρεώσανε όλες τις κυβερνήσεις στον κόσμο, όχι εδώ ειδικά την Ελλάδα, να αλλάξουν συμπεριφορά, ακόμα και αυτές που είχαν αναπτυγμένο σιδηρόδρομο, αλλά παρόλα αυτά είχαν μπει και στο τρυπάκι της ανάπτυξης της αυτοκίνησης υπερβολικά, ανέκρουσαν πρίμνα και έχουν δώσει πρωτοκαθεδρία στο σιδηρόδρομο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το ενστερνίστηκε αυτό με τη λευκή και την πράσινη βίβλο μεταφορών και από τότε πράγματι δόθηκε μία έμφαση στα σιδηροδρομικά έργα και αυξημένη
επιλεξιμότητα για κοινοτική χρηματοδότηση και υποχρεωθήκαμε και εμείς να συμμορφωθούμε προς τον ευρωπαϊκό χάρτη και να προσπαθήσουμε να εξυγχρονίσουμε, έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 90 τα κοινοτικά κονδύλια που λεγόντουσαν πακέτο Ντελόρ, μετά κοινοτικά πλαίσια στήριξης, μετά ΕΣΠΑ και πάει λέγοντας, και επικεντρώθηκαν κυρίως στο βασικό άξονα της χώρας που είναι ο άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη σύνορα και στη συνέχεια και ο άξονας Αθήνα-Πάτρα. Δυστυχώς τα μεγάλα έργα, ειδικά για το σιδηρόδρομο, στην Ελλάδα καρκινοβατούσαν, δεν ολοκληρώθηκαν όταν έπρεπε, εκτραχυλίστηκαν από πλευράς χρονικού αλλά και οικονομικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού, και έργα τα οποία πρέπει να έχουν τελειώσει και σε άλλες χώρες τελειώνουν, για παράδειγμα, μέσα σε 5 έως maximum 10 χρόνια, εδώ έχουν κρατήσει πάνω από, σχεδόν φτάνουμε τώρα τα 30 χρόνια και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Για να πάμε τώρα στο προκείμενο και να μαζέψουμε λίγο τη συζήτηση, η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή με ηλεκτροκίνηση έχει ολοκληρωθεί, όπως ξέρετε, ήδη από το 2017 και έχει αποδοθεί σε λειτουργία. Τα απαιτούμενα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης της γραμμής, γιατί μιλάμε για μια γραμμή η οποία έχει ταχύτητες 160 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή, και με δυνατότητα, εφόσον λειτουργήσει και το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας σειρμού, το λεγόμενο European Train Control System, ETCS, θα μπορούμε να πάμε με ασφάλεια στα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Πάμε αυτή τη στιγμή, οι ταχύες πιάνουν 160 χιλιόμετρα την ώρα. Η γραμμή επιτρέπηκε για 200, όπως ανέφερα πριν, από πλευράς γεωμετρίας εννοώ. Και το θέμα ήταν ότι για ταχύτητες πάνω από 120 χιλιόμετρα την ώρα πρέπει να υπάρχει σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, ή αλλιώς μέχρι τα 160. Από 160 χρειάζεται οπωσδήποτε και το σύστημα προστασίας σειρμού, το οποίο και στα 120 να το βάλεις είναι επιθυμητό, κανείς δεν αντιλέγει, αλλά από τα 160 και πάνω είναι απαραίτητο, είναι υποχρεωτικό, αλλιώς δεν πας. Γι' αυτό και δεν έχουμε πάει παραπάνω. Λοιπόν, τα συστήματα όμως σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης χρειάζονται πρώτα απ' όλα για να αυξήσουν τη χωρητικότητα της γραμμής και να μην χρειάζεται πολύ προσωπικό, αλλά να αυξάνει τη χωρητικότητα χωρίς να χρειάζεται όλοι οι σταθμοί να είναι επανδρομένοι. Και δεύτερον, μεγιστοποιεί την ασφάλεια. Θα μου πείτε, τόσα χρόνια πώς λειτουργούσε ο σιδηρόδρομος χωρίς και δεν είχαμε ατυχήματα ή είχαμε σπάνια και αραιά? Βεβαίως, γιατί ο σιδηρόδρομος έχει αυστηρούς κανονισμούς και πρωτόκολλα που όταν πώς το λένε, εκτελούνται by the book, όπως λέμε στις γωνιές Μαλεφιζίου, κατά γράμμα δηλαδή, τότε δεν ανοίγει μύτη. Εδώ λοιπόν αυτό δεν έγινε στην προκείμενη περίπτωση, και η συγκυρία η κακή ήταν ότι ήταν και άπειρος ο εν λόγω άνθρωπος που ήταν στο υπεύθυνο πόστο στο σταθμό της Λάρισας, χωρίς με εκπαίδευση 6 μηνών. Εγώ γνωρίζω ότι η εκπαίδευση των σταθμαρχών κρατάει ένα χρόνο, δεν ξέρω γιατί αυτός μόνο με 6 μήνες τον πιστοποιήσανε, και με λίγες μέρες εμπειρίας. Μισό λεπτό. Τον βάζουν μόνο του σε μια βάρδια η οποία, σύμφωνα με δήλωση του μέχρι πέρσι κεντρικού σταθμάρχη Βόλου, που είχε περαιτήσει και στη Λάρισα, του κυρίου Αποστολέρη, δικαιολογούσε 2 θέσεις σταθμαρχών σε κάθε βάρδια. Μισό λεπτό, κύριε Νάθανα. Εδώ είναι ο κύριος Αποστολέρης. Ναι. Το έχει πει και ο κύριος Κολάτος, ο πρώην σταθμάρχης της Λάρισας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι που είναι κρίσιμο εδώ. Ναι. Σε αυτό καθ' αυτό το σημείο, και ο ειδικό σύμβουλο του ΟΣΕ έχετε την εμπειρία. Λέτε λοιπόν ότι ένας σταθμάρχης πιστοποιημένος σε 6 μήνες, όχι σε ένα χρόνο, πάει σε ένα κέριο πόστο με 5 μέρες εργασίας όταν του σκάει το δυστύχημα. Αυτό κατά την... Ναι, 5 ή 20, πάντως δεν ήταν σίγουρα ούτε μήνας. 5 ήταν στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Ναι, στη Λάρισα, ναι. Αυτό για σας, αν ήσασταν ακόμη σύμβουλος, ήταν αλάρμ? Από μόνο του θέλει ανθρώπους με εμπειρία? Βέβαια, σε αυτό το σημείο, ναι. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, ναι. Αλλά όταν έχουν αφήσει τον ΟΣΕ απορφανισμένο προσωπικό και δεν κάνουν τίποτα από το 2000... Πότε βγήκαμε από το μνημόνιο, κύριε Σαχίνη? Ποιο έτος? Βγήκαμε. Είναι ένα ερώτημα. Τυπικά. Από τις δεσμεύσεις των δανειστών να μην κάνουμε προσλήψεις κλπ. Πότε βγήκαμε? Το 19. Το 19. Λοιπόν, από το 19 μέχρι το 23 έχουμε 4 χρόνια
που δεν έγινε τίποτα, μολονότι η διοίκηση του ΟΣΕ, αυτή που παραιτήθηκε προχθές, ο κύριος Πατέρας, είχαν επανειλημμένα εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, το γνωρίζω προσωπικά αυτό, ζητήσει με αιτήματά τους, υπομνήματά τους προς τον Υπουργό, επίγοντα υπομνήματα, να κάνουν προσλήψεις 300 τουλάχιστον στελεχών για τις θέσεις σταθμάρχη, κλειδούχου και κάποιες θέσεις τεχνικές για τη συντήρηση του δικτύου, που ήταν απολύτως απαραίτητες τη στιγμή που το οργανόγραμμα του ΟΣΕ, το οποίο φτιάχτηκε, αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Τρόικα, έχει σημασία αυτό, Μνημονίου, αλλά είναι εξορθολογισμένο πλήρως, δεν έχει λύπη, να το πω έτσι, προβλέπει 2.100 θέσεις. Ξέρετε πώς υπηρετούν αυτή τη στιγμή? Μόλις 745. Ούτε η μισή δηλαδή. Ακριβώς. Ούτε η μισή. Και τι ζήτησε η διοίκηση του ΟΣΕ? Τουλάχιστον 300 θέσεις για τα κρίσιμα πόστα. Και θα είχε προλάβει να τους πάρει, εάν γινόταν δεκτό από τον κύριο Καραμαλή Έγκαιρα και από το Υπουργό Οικονομικό, γιατί δεν είναι μόνος του κύριος Καραμαλής. Πρέπει να συνυπογράψουν για να γίνουν οι προσλήψεις και τον Υπουργό Οικονομικών. Θα είχαν πάρει έγκαιρα μια φουρνιά σταθμαρχών και θα είχαν προλάβει να συνυπάρξουν με τους παλιούς πριν φύγουν, γιατί και οι τελευταίες φουρνιές των παλιών έμπειρων σταθμαρχών φύγαν πέρσι. Να έχουν προλάβει ένα χρόνο να συνυπάρξουν, να τους μεταφέρουν την εμπειρία, γιατί είναι, ξαναλέω, μονάδα εντάσσεως εργασίας ο σιδηρόδρομος, με ειδική τεχνολογική συγκρότηση, την εμπειρία για την οποία και διαχείριση κρίσεων, η θέση του σταθμάρχη, που την εμπειρία για αυτά δεν την αποκτάς μόνο με την εκπαίδευση και με το γύρισμα ενός διακόπτη, αλλά και καθήμενος δίπλα στους έμπειρους για ένα διάστημα, όπου εκεί τη βιώνεις την εμπειρία και μπορείς μετά μόνος σου να ανταπεξέλθεις. Άρα, κύριε Νάθωνα, δεν έγινε αυτή η ομαλή λοιπόν διαδοχή. Και αυτό είναι ευθύνη βαριά πολιτική. Άρα, κύριε Νάθωνα, εκεί δεν φταίει ο σταθμάρχης, εκεί φταίνε οι πολιτικοί προϊστάμενοι. Το καταδεικνύεται. Άρα μου λέτε, δεν έχουμε το πανευρωπαϊκό σύστημα για ταχύτητες πάνω από 160. Πάμε μέχρι 160. Το οποίο η ρίστον παρόδο έχει ξεκινήσει με σύμβαση από το 2007 να εγκατασταθεί και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Μα, θα αλλά και να είχε ολοκληρωθεί, ναι, για να λειτουργήσει, προϋποθέτει να υπάρχει σηματοδότηση σε λειτουργία για να την ανοιχνεύει. Το είπατε αυτό. Και να μπορεί να καθοδηγεί με ασφάλεια το σειρμό. Εγώ καταλαβαίνω. Και να φρενάρει αν πάει να παραβιάσει ο μηχανοδηγός κόκκινο. Εγώ καταλαβαίνω. Δεν είχαμε αυτό. Δεν είχαμε σηματοδότηση. Δεν είχαμε τηλεματική. Είχαμε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Ξαναλέω, έπεσε. Λόγω των κλοπών και βανδαλισμών. Θα το δούμε αυτό. Παραβατικές ομάδες. Παρ' όλα αυτά λέτε. Ήταν εκτός λειτουργίας. Και όφιλε 10 χρόνια τώρα που υπάρχει η δεύτερη σύμβαση του 2014 για την ανάταξη της σηματοδότησης και την αναβάθμιση της σηματοδότησης, κρατήστε αυτή τη λέξη αναβάθμιση, σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, θα έπρεπε 10 χρόνια τώρα να έχει έρθει σε πέρας. Ούτε αυτή έχει έρθει σε πέρας. Τώρα προσπαθούν και πατάνε γκάζια και πριν το ατύχημα, όχι μόνο τώρα λόγω του ατυχήματος, ενώ και πριν το ατύχημα, τον τελευταίο καιρό άρχισαν να πατάνε γκάζια για να επαναφέρουν τμήματα. Το μόνο τμήμα που δουλεύει με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση είναι το καινούριο τμήμα που παρεδόθη από το 2017 τη Θωρέα Δομοκός. Άρα, κύριε Νάθωνα, η Θωρέα Δομοκός λειτουργεί πλήρως με συστήματα. Είναι το καινούριο τμήμα που ολοκληρώθηκε το 2017. Το παρέδωσε η τότε ηγεσία του ΟΣΕ και τότε της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ και τότε. Άρα, κύριε Νάθωνα, μου λέτε ότι ακόμη και έτσι τα στάνταρ ασφαλείας που υπήρχαν, να το πω έτσι, στον ανθρώπινο παράγοντα υπολειτουργούν τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχουν ούτε αυτά. Λόγω της αποστελεχοποίησης, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Γιατί ξαναλέω, έπρεπε να έχουν γίνει μαζικές προσλήψεις, να σας το πω πότε, το 2019, maximum 2020. Μαζικές προσλήψεις, να διαστασιολογήσουν τις ανάγκες, έχουν το οργανόγραμμα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο περισσότερο, το οποίο έχει και τη στάμπα της Τρόικας. Άρα δεν είναι κάποιο οργανόγραμμα, ξέρετε, από αυτά του παλιού δημοσίου που λέγαμε Plus, το υπερτροφικό, ναι, δημόσιο κτλ. Είναι ό,τι πιο εξορθολογισμένο υπάρχει. Πείτε μου λίγο. Μιλάμε για ένα δίκτυο πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Θα έρθω σε αυτό. Μην κοιτάτε που ένα τμήμα του δικτύου το έχουν εκτός λειτουργίας, εκτός με αναστολή, ακριβώς γιατί δεν έχουν προσωπικό να το λειτουργήσουν. Α, αυτό είναι. Ακούστε, θα έρθω σε αυτά, γιατί έχετε να μας πείτε πολλά εδώ σήμερα. Αλλά οι κανονισμοί, ξαναλέω, όταν τηρούνται by the book, δεν ανοίγει μύτη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εδώ ακόμα τώρα και αν δεν υπάρχει σηματοδότηση,
για ταχύτητες κάτω των 160 χιλιόμετρα την ώρα, όταν τηρούνται οι κανονισμοί, να ανοίγει μύτη. Αλλιώς θα είχαμε ατυχήματα τόσα χρόνια που λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, θα είχαμε κάθε μέρα. Μα τι, τι by the book. Εδώ προκύπτει ότι έχει μπει πολιτικό μέσο για να τοποθετηθεί. Αλλά ακούστε εδώ. Εσείς το είπατε, εγώ δεν λέω τίποτα. Ό,τι λένε το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Και είπε ο κύριος Κούγιας από ό,τι ακούω, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και διάφοροι άλλοι που έχουν ψάξει. Μα είναι σαφές, βγήκαν και τα ΦΕΚ. Υπήρχε περιθώριο μέχρι 48 ετών και άλλαξε μετά, ανέβηκε στα 57 για να μπορεί να πάει. Ακούστε όμως, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, αν έχετε μία, πιθανολογείτε βεβαίως, μία εξήγηση για όσα συνέβησαν στα Τέμπη, και το λέω διότι πληροφορήθηκα ότι ο μηχανοδηγός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας ήταν και προσωπικός σας φίλος ο αείμνηστος. Όχι της εμπορευματικής, της επιβατικής. Της επιβατικής, ο αείμνηστος ο Γιώργος Κουτσούμπας. Ναι. Τι ναι, πιστεύετε. Και πατριώτης μου από την πλευρά της μάνας μου, γιατί από την πλευρά της μάνας μου είμαι εκ του πύργου. Μάλιστα. Από τον πατέρα μου είμαι από γωνιάς Μαλεφιζίου, μια και μιλάμε σε κριτικό. Είμαστε κριτικοί και οι δύο. Αλλά η μητέρα μου είναι από τον πύργο. Ο Γιώργος Κουτσούμπας ήταν μηχανοδηγός με έδρα πύργο. Τα τελευταία δύο χρόνια είχε ανέβει Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει στις εκπαιδεύσεις των νέων μηχανοδηγών που προσλάμβανε η Hellenic Train. Α, ήταν και εκπαιδευτής ο άνθρωπος, μάλιστα. Και ναι, τον εγνώριζα. Δυστυχώς είχαμε πει να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Είχα ένα πρόβλημα υγείας τον τελευταίο καιρό που το ξεπέρασα ευτυχώς. Και σκόπευα τώρα να ανέβω, αλλά δυστυχώς δεν θα γίνει ποτέ αυτή η συνάντηση ξανά. Τι πιθανολογείτε. Στον πύργο, το καλοκαίρι που μας πέρασε, και σας το λέω έτσι για να δείτε, ενώ είχε γυρίσει και έκανε ρεπό μαζεμένα που είχε, ασθένησε από COVID ο μηχανοδηγός του τρένου Ολυμπία Πύργος Κατάκολο, που είναι ευτυχώς σε λειτουργία αυτή η γραμμή, και δέχτηκε να τον αντικαταστήσει στο ρεπό του. Και γιατί μετά έφυγε για τρεις μέρες. Και εκεί συναντηθήκαμε, γιατί εγώ ήμουν πύργο εκείνες τις μέρες. Και συναντηθήκαμε, τα είπαμε και τα λοιπά και δώσαμε και ραντεβού. Μετά έφυγε αυτός για Θεσσαλονίκη για να κάνει τις εκπαιδεύσεις και παράλληλα έκανε και δρομολόγια. Θα μπορούσε να έχει φύγει από πέρσι, είχε 40 χρόνια υπηρεσία. Και δεν το έκανε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Και θα έφευγε φέτος. Δεν πρόλαβε. Ήταν έμπειρος, εμπειρότατος. Γνωρίζω από το ρεπορτάζ. Το είχα ψηλιαστεί και το είπα κιόλας. Αναρωτήθηκα, είναι δυνατόν ένας τέτοιος έμπειρος μηχανοδηγός, όταν τον βάζει στη γραμμή καθόδου, εξ αντιθέτου δηλαδή, να μην, και δεν του έχει δώσει στο υπόδειγμα, στο γραπτό υπόδειγμα, δεν του κάνει μνήμα ότι θα τον βάλει σε αυτή τη γραμμή. Του λέει: θα πας, θα παραβιάσει το κόκκινο φανάρι. Άλλο τραγικό, γιατί μπορούσε με τον τοπικό πίνακα χειρισμού, τα πρώτα 5 χιλιόμετρα καλύπτονται σαν τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση από τον εν λειτουργία τοπικό πίνακα χειρισμού του Σταθμαρχείου Λάρισας. Καλύπτονται. Και φαίνεται ότι δεν ήξερε ούτε να το χειριστεί ο κύριος σταθμάρχης αυτός. Δεν ήξερε να το χειριστεί γιατί δεν του χάραξε πορεία και του είπε θα παραβιάσει το κόκκινο. Γίνεται αυτό με υπόδειγμα βεβαίως, αλλά θα μπορούσε και να μην το κάνει και να του πει, να του είχε ανάψει πράσινο και να φύγει και να του πει από εκεί και πέρα θα φτάσει σε φωτόσημα εισόδου νέων πόρων. Εν πάση περιπτώσει, και όφιλε να του πει αν όντως συνειδητά έχει αφήσει το κλειδί γυρισμένο στη διαγώνιο που συνδέει την τροχιά καθόδου με την τροχιά ανόδου, να του πει θα σε βάλω στην εξαντιθέτου τροχιά. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν απλά ένα λάθος του που είχε ξεχάσει να το επαναφέρει. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση. Θα τα δώσει η ανάκριση και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Αυτοί θα μας διαφωτίσουν. Φαίνεται ξέχασε να γυρίσει το κλειδί. Τώρα λέει δικαιολογίες. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι από τη στιγμή που δεν του γράφει το υπόδειγμα ότι θα τον βάλει στην τροχιά, στην τροχιά καθόδου, ενώ ναι, έκανε άνοδο αυτός προς Θεσσαλονίκη και έπρεπε πάει στη δεξιά τροχιά, έτσι και όχι στην αριστερή. Εκεί λοιπόν, όταν μπήκε ο συγχωρεμένος ο Γιώργος με το τρένο στην τροχιά καθόδου, θα παραξενευόταν. Εγώ το είπα αυτό. Απορώ, λέω, αποκλείεται να μην παραξενεύει. Και όντως, με επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, έκαναν απομάστευση της ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ Συρμού και Σταθμού, γιατί έχουν ραδιοτηλέφωνα οι Συρμοί. Και τον φώναξε το σταθμάκι. Του λέει: με έχεις βάλει στην τροχιά καθόδου. Είμαι καλά εδώ. Δύο φορές. Και εκείνος δεν απάντησε, γιατί προφανώς ήταν εκτός θέσεως. Offside που λέμε στο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν λοιπόν το ανθρώπινο λάθος. Αλλά όπως είπατε. Δεν ήταν λάθος, ήταν έγκλημα. Ναι, έγκλημα. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαχίνη, αρκετά χαϊδέψαμε.
και πολιτικούς και κακούς εργαζόμενους. Γι' αυτό η χώρα πήγε σε χρεοκοπία. Αρκετά τους χαϊδέψαμε. Έχουμε 58 νεκρούς, νέα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που απαγορεύεται το λάθος. Και το ξέρουν αυτό. Αν ο πιλότος ενός αεροσκάφους κάνει λάθος, τι γίνεται? Θα πέσει το αεροπλάνο? Σας ρωτάω. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που πρέπει να περάσεις ψυχοτεχνικά, να είσαι έμπειρος, να έχεις την εμπειρία, να έχεις σε συγκεκριμένα πόστα, όχι δεν λέω παντού, για κάποια πόστα πρέπει να υπάρχει και η εμπειρία, να έχεις περάσει ψυχοτεχνικά, να είσαι συγκροτημένος, να είσαι σωστός. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν μου λέτε, κύριε Νάθενα, αν. Και εδώ δεν φταίει μόνο αυτός, αλλά και αυτοί που τον βάλανε. Κυρίως εκεί είναι το μεγάλο έγκλημα. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, προβλέπονται γραπτές εξετάσεις για τους σταθμάρχες? Πώς κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να πετύχει, ναι, σε αυτές? Εννοείται. Περνάει η εκπαίδευση και μετά δίνει εξετάσεις. Και πώς πέτυχε? Εδώ δεν με ρωτάτε εμένα. Τις ερωτήσεις σας στη διοίκηση του ΟΣΕ. Μάλιστα. Εκεί ευθύνει τη διοίκηση του ΟΣΕ και όποιο άλλο μπορεί να επέβαλε στη διοίκηση του ΟΣΕ την όποια ιστορία αυτή. Ο πιλότος του αεροσκάφους, κύριε Νάθενα, το ξέρετε πολύ καλά, αν κάνει έναν εγκληματικό χειρισμό, υπάρχουν τεχνικά μέσα να του διορθώσουν την πορεία. Εκτός αν τα απασφαλίσει, άρα το ρίχνει επί τούτου. Το ερώτημα είναι εδώ, ναι, δεν είπαμε την έννοια, ας πούμε, ναι, τι έγινε στο γραμματικό που έπεσε, ναι, ναι, το αεροσκάφος. Εδώ όμως δεν είχαμε καν τα τεχνικά μέσα. Αυτό είναι το χρεωτό θέμα. Δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, ένα σύστημα ασφαλείας. Κοιτάξτε, αν για παράδειγμα υπήρχε ο δεύτερος σταθμάρχης στη Βάρδια, δεν θα γινόταν αυτό. Σας λέω ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε έκπτωση από πλευράς στελέχωσης λόγω του προβλήματος που αναφέραμε με τις μη προσλήψεις. Το δεύτερο είναι, αυτός ήταν υποχρεωμένος να ελέγξει και να δει ότι γύρισε το κλειδί. Ο πίνακας που είχε το χειρισμού του το δείχνει αυτό το πράγμα. Εάν δεν υπήρχε πίνακας τοπικού χειρισμού, κονσόλα, στο σταθμαρχείο της Λάρισας, θα είχε στείλει τον κλειδούχο στο σημείο και θα έκανε ο κλειδούχος χειρονακτικά την αλλαγή. Κατά συνέπεια, θα ήξερε ότι το πράγμα είναι ok. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Τι να σας πω τώρα. Δεν το έκανε. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ. Εάν εγώ οδηγώ ένα λεωφορείο και κάνω μια παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή αναπτύξω υπερβολική ταχύτητα σε σημείο που υπάρχουν καμπύλες που θα με πετάξουν έξω, ποια είναι η ασφαλιστική δικλίδα να με επαναφέρει? Θα σας ρωτήσω στο τέλος θα γιατί. Θα ρωτάω και κάτι ισοδύναμο σε άλλο μέσο μετά. Έχετε δίκιο. Θα σας ρωτήσω στο τέλος για τις αστικές συγκοινωνίες. Είναι και θέμα υπευθυνότητας. Προφανώς και είναι θέμα υπευθυνότητας. Αλλά πιο υπεύθυνο για μένα είναι αυτοί που τοποθέτησαν έναν άπειρο σταθμάρχη στη θέση αυτή, αν θέλετε. Αυτό έχετε δίκιο. Καρμανιόλα. Γιατί θα μπορούσαν έστω, έγινε ό,τι έγινε, θα μπορούσαν να τον έχουν σε ένα σταθμό ήσυχο, να το πω έτσι εισαγωγικά. Καλαμπάκα, λέει, τον είχαν για λίγες μέρες πριν τον στείλουν Λάρισα. Εκεί είναι οκ. Okay. Εκεί έρχονται 4 τρένα την ημέρα, τερματίζουν και ξαναφεύγουν. Δεν έχει να κάνει ούτε διασταυρώσεις ούτε τίποτα. Πάμε λίγο στα συστήματα. Κράτα τον εκεί, κράτα τον σε μια θέση πιο δευτερεύουσα μέχρι να αποκτήσει την όποια εμπειρία και μην τον βάζεις κατευθείαν εκεί που είναι η φωλιά του λύκου, να το πω έτσι. Σωστό. Πάμε λίγο στα συστήματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και δεν θα πάω στο υπερσύγχρονο που λέτε, θα πάω στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση. Ναι. Τι συνέβη εδώ διαχρονικά επί της ουσίας, κύριε Νάθηνα? Το ξέρετε πολύ καλά το θέμα. Κοιτάξτε, τα συστήματα είχαν εγκατασταθεί. Και όπως σας ανέφερα, οι δράσεις των συμμοριών με τις κλοπές και τα λοιπά τα έθεσαν σταδιακά εκτός λειτουργίας. Ήταν και περίοδος του μνημονίου, υπήρχαν και τα προβλήματα, τα γνωστά χρηματοδότησης κτλ. Παρ' όλα αυτά, το 2014. Μισό λεπτό. Μέχρι πότε το είχαν σκυλεύσει το. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως εκεί κάπου μεταξύ 2010-2013, εκεί μέσα, ας πούμε, σταδιακά τέθη εκτός. Μάλιστα. Εκτός από κάποια τμήματα που λειτουργεί. Πάντως το συγκεκριμένο τμήμα είχε τεθεί εκτός που μιλάμε, το επίμαχο τμήμα. Λοιπόν, το 2014 υπεγράφει μια σύμβαση, όπως θα ξέρετε, η 717 η περιβόητη. Η αμαρτωλή, ναι, ναι. Για την ανάταξη. Και τι γίνεται τώρα? Επειδή περνάει ο καιρός, τα συστήματα αυτά είναι όπως τα κινητά. Εξελίσσονται συνέχεια.
Και τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, και οι τεχνολογίες, ξέρω εγώ, στην αρχική εγκατάσταση, τώρα είναι παροχημένες και χρήζουν ξυλώματος και φυτού και από την αρχή. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα, βλέπετε. Με αποτέλεσμα εκεί, κάπου εκεί, χάθηκε η μπάλα. Διαφωνίες μεταξύ των αναδόχων, μεταξύ τους και ως προς την Εργοσέ και τον ΟΣΕ. Ποιον αναδόχων, αυτόν που έχουν και το εθνικό οδικό δίκτυο και εισπράττουν από τα διόδια. Των αναδόχων, εγώ δεν θέλω να ονοματίσω. Λέω εγώ. Οι ανάδοχοι της συγκεκριμένης σύμβασης είχαν διαφωνίες και μεταξύ τους και ως προς τις προδιαγραφές με τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ. Και κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα. Το Υπουργείο δεν ασχολήθηκε σοβαρά. Mm. Εκεί είναι η μεγάλη του ευθύνη. Έπρεπε να ασχοληθεί μέρα νύχτα με αυτό το θέμα. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δημόσιας ασφάλειας. Ξέρετε ότι το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας κυκλοφορίας συγκοινωνιών είναι βαρύτατο. Και το έχει ουσιαστικά διαπράξει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, μη ασχολούμενη με το αντικείμενο αυτό και μη φέρνοντάς τους σε πέρας. Το έχει διαπράξει. Λυπάμαι που το λέω και είμαι τόσο αυστηρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε λοιπόν 10 χρόνια τώρα, όταν τους Σέρβους τους βομβαρδίζαν το 99 με το ΝΑΤΟ και καταστραφόταν η σιδηροδρομική υποδομή, είχαν αποκαταστήσει και τη γραμμή και τη σηματοδότηση μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες το πολύ. Υποεμπόλεμη κατάσταση. Και εμείς δεν μπορούμε μέσα σε 10 χρόνια να βρούμε λύση και έχουμε συμβάσεις Φραγκεστάιν? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Τα λέτε όλα, κύριε Νάθενα, με αυτόν τον τρόπο. Εδώ ρωτάει πολλοί κόσμος. Καλά. Τι συγγνώμη να ζητήσει ο Πρωθυπουργός? Τι να την κάνουμε τη συγγνώμη όταν έχουν φύγει 57 ψυχές των υστέρων? Και ο κάθε Πρωθυπουργός και ο κάθε Υπουργός και ο κάθε δίκη. 57 συστολικά, γιατί έχουμε και τους αγνοωμένους που έχουμε δεν ξέρουν. Έχουμε τους αγνοωμένους, γι' αυτό και λέω 57 ναι, στην. Ναι, ναι. Κύριε Νάθενα, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Καλά, όταν ξύλωναν στην ουσία τις γραμμές, δεν υπήρξε παρέμβαση του κράτους? Τι με ρωτάτε εμένα? Γιατί δεν ρωτάτε τους αρμόδιους? Γιατί δεν ρωτάτε τον κύριο Θεοδωρικάκο τι έχει κάνει γι' αυτό? Και τους προκατόχους του. Εννοείται. Και τους προκατόχους του υπουργούς. Ποιος ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιος ήταν επί ΣΑΜΑΡΑ, ποιος ήταν επί Γιώργου Παπανδρέου και πάει λέγοντας. Δεν μου λέτε, κύριε Νάθενα. Α, και μια και το είπα. Ναι. Η κακοδαιμονία ξεκίνησε με τον κύριο Ρέπα, επί Γιώργου Παπανδρέου. Που έδιωξε το 60% του έμπειρου προσωπικού εκτός ΟΣΕ. Μπαμ, με μία μονοκονδυλιά. Με μία μονοκονδυλιά. Από εκεί ξεκίνησε η κακοδαιμονία της έλλειψης προσωπικού του ΟΣΕ. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Θέλω να σας θυμίσω, ναι, το έγκλημα στον Οριάν Εξπρές της Αγκάθα Κρίστη. Το έχετε διαβάσει, το έχετε δει? Βεβαίως, το έχουμε διαβάσει. Αυτός ο Αμερικάνος εκατομμυρίουχος που ταξίδευε με την κλινάμαξα του Οριάν Εξπρές. Στο τέλος τι απεδείχθη? Ότι όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες τον είχαν σκοτώσει με μία μαχαιριά. Ο καθένας είχε καταφέρει. Ο καθένας από μία μαχαιριά. Έτσι έχει γίνει και με τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Κύριε Νάθενα, ρωτάει ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο. Λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Νάθενα. Αν μπορεί να μας λύσει μια απορία, αν τη γνωρίζει. Πιστεύει ότι ο σταθμάρχης Λάρισας ήξερε ότι κατεβαίνει εμπορευματική αμαξοστοιχεία από πάνω? Εάν δεν τον ήξερε, έπρεπε να τον αισθήσουν στα 6 βήματα. Φυσικά, επικοινωνούμε με τους γειτονικούς σταθμάρχες. Έχει πρόγραμμα κυκλοφορίας μπροστά του. Τι νομίζετε, έτσι είναι αυτά? Στο Φάρου έστημαστε το 1860. Υπάρχει πρόγραμμα κυκλοφορίας, υπάρχει ημερήσια κυκλοφορίας αμαξοστοιχειών, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους όμορους ανοιχτούς σταθμούς και φυσικά γνωρίζει τα πάντα. Άλλος φίλος, ο Χρήστος. Και έπρεπε να υπάρχει επικοινωνία. Εγώ στέλνω αυτό το τρένο, εγώ διώχνω το άλλο. Και εκεί ήταν διπλή η γραμμή. Δεν ήταν να πεις ότι υπήρχε κάποιος λόγος να γίνει μονογράμμιση. Mm-hmm. Γιατί προηγουμένως στο τμήμα Παλαιοφάρσαλος Λάρισα είχαν πέσει καλώδια. Όντως είχε γίνει μονογράμμιση επειδή, μάλιστα, πάλι οι γνωστές συμμορίες είχαν κόψει ένα καλώδιο ηλεκτροκίνησης. Και ίσως αυτό να μπέρδευσε και τον ίδιο τον μηχανοδηγό, γιατί τον αείμνηστο Κουτσούμπα, γιατί αυτός παρέλαβε το τρένο στον Παλαιοφάρσαλο από τον Αθηναίο μηχανοδηγό. Και το ανέβασε από την εξαντιθέτου τροχιά, αλλά εκεί βάσει υποδειγμάτων κανονικά, γνώση των σταθμών, με ασφάλεια. Το βάζει στη Λάρισα. Στη Λάρισα, από εκεί και πάνω, λογικά υπάρχει διπλή γραμμή. Διπλή υπάρχει και στο Παλαιοφάρσαλος Λάρισα, αλλά εκεί υπήρχε το πρόβλημα που σας είπα, περιστασιακά. Ωραία, γίνεται μονογράμμιση, το υποδεικνύει ο σταθμάρχης με υπόδειγμα, ανεβαίνει νομότυπα
από την αντίθετη τροχιά δεν υπήρχε άλλο τρένο, υπήρχε συνεννόηση συνεχής με τους σταθμούς, όπως επιβάλλεται άλλωστε και όπως λένε οι κανονισμοί. Και είναι τα πάντα ασφαλή. Λοιπόν, φτάνει στη Λάρισα. Από τη Λάρισα και πάνω έχουμε, συνεχίζει η διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή έχουμε πλέον σε όλο το μήκος Αθήνα Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει πουθενά μόνη γραμμή. Λοιπόν, από εκεί και πάνω δεν υπήρχε θέμα να υπάρχει μονογράμμιση. Τι είχε γίνει όμως? Είχε χαλάσει ένα σειρμός νωρίτερα και είχε μείνει στην μία από τις δύο τροχές και είχε προσωρινά γίνει μονογράμμιση νωρίτερα, η οποία όταν στείλανε μία μηχανή από τη Λάρισα και τον μάζεψε τον σειρμό και τον έφερε στο μηχανοστάσιο της Λάρισας, τότε ελευθερώθηκε και έπρεπε να αλλάξει το κλειδί και να το επαναφέρει στην ευθεία, τη Διαγώνιο, ώστε να αποκατασταθεί η διπλογράμμιση. Και φαίνεται ότι δεν το έκανε ο σταθμάρχης. Ή νόμισε ότι το έκανε και δεν το έκανε στην πραγματικότητα κτλ. Εκεί θα τα δείξει η ανάκριση, θα τα δείξει το πόρισμα των εμπειρογνωμών κτλ. Κύριε Νάθενα. Σημασία έχει ότι όταν τον διώχνει με υπόδειγμα και προφορικό και γραπτό. Το προφορικό το ακούσαμε στο ηχητικό μήνυμα που έχει παρουσιαστεί στα κανάλια. Το οποίο ήταν χύμα, αν είναι αυτό και δεν είναι απόσπασμα αποσπάσματος. Ναι, σωστά το λέτε. Ναι, ναι. Που ξεκάθαρα δεν του μιλάει ότι θα τον βάλει στην εξαντιθέτου, στην τροχιά καθόδου. Καθόδου. Εάν είχε την πρόθεση να τον βάλει, εάν ήταν εν γνώση του ότι θα μπει στην τροχιά αυτή, θα έπρεπε υποχρεωτικά να το πει. Και να του το γράψει στο υπόδειγμα, στο τηλεγράφημα που το έδωσε. Ο μηχανοδηγός, όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα, βάσει κανονισμού, υπακούει τυφλά στο σταθμάρχη. Παρόλα αυτά, από ό,τι μάθαμε από το ρεπορτάζ, όταν ο συγχωρεμένος ο Γιώργος από τη Διαγώνιο μπήκε στην τροχιά καθόδου, ρώτησε. Πήρε το ραδιοτηλέφωνο και ρώτησε: Λάρισα, ακούει, έχεις βάλει στην τροχιά καθόδου, είμαι καλά εδώ? Ρώτησε δύο φορές και δεν πήρε απάντηση. Μην νομίζετε, η απόσταση είναι μικρή μέχρι το σημείο του ατυχήματος. Το τρένο έτρεχε στο μεταξύ. Σωστά. Με ταχύτητα μεγάλη. Να ρωτήσω κάτι διαφορετικά, αν το γνωρίζετε κύριε Νάθενα. Θα μπορούσε ο μηχανοδηγός, θα μου πεις τώρα, Θεός δεν είναι, αλλά θα μπορούσε να κάνει το ίδιο τηλεφώνημα στο σταθμαρχείο των νέων πόρων, να ρωτήσει αν κατεβαίνει, αν καλός είναι στην κάθοδο ή όχι? Τι να σας πω τώρα, βεβαίως θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω τώρα. Μάλλον όχι να κάνετε τηλεφώνημα. Με το ραδιοτηλέφωνο τον ακούνε όλοι οι σταθμοί. Και είναι η απορία πώς δεν ακούστηκε από. Από κάποιο άλλο. Ναι. Μάλιστα. Ή από την κατερχόμενη αμαξοστοιχεία. Μάλιστα. Α, κανονικά θα έπρεπε να ακουστεί εκείνο το ερώτημα ότι καλά είμαι εδώ. Αφού μιλάς στο ραδιοτηλέφωνο, το ακούνε όλοι. Α, μάλιστα. Σταθμοί ανοιχτοί και κινούμενες αμαξοστοιχίες στην περιοχή την ευρύτερη. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και είναι, μάλλον είναι οι συγκυρίες των ατυχιών. Η αμαξοστοιχεία, η κατερχόμενη, περνάει και από κάποια σημεία που είναι αυτό που λέμε στη φυσική κλωβός Φαραντέι. Μπορεί σε εκείνο το σημείο να μην έπιανε. Να μην έπιανε, ναι. Αλλά ο σταθμός νέων πόρων, λογικά, δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο επόμενος. Ναι, αυτός ήταν. Ή το λιτόχωρο, δεν θυμάμαι. Το νέων πόρων ήταν. Ναι. Λογικά θα έπρεπε να ακούσει. Τι να σας πω. Τώρα, με ρωτάει εδώ. Λέω λογικά. Ξαναλέω, όλα αυτά το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ. Εννοείται. Είναι λεπτά τα θέματα αυτά. Άρα, κύριε Νάθενα, κατά τη γνώμη σας. Όλα είναι υπό την αίρεση του τι θα αποδείξει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που θα κάνουν τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Ποιον εμπειρογνωμόνων? Μεγάλη ανακριτική διαδικασία. Ποιον εμπειρογνωμόνων? Τη επιτροπή που έκανε η κυβέρνηση, εδώ ειδικά. Όχι, θα σταθούν για το ατύχημα. Ναι. Πέρα η επιτροπή μπορεί να δει τα γενικότερα αίτια. Ναι. Αλλά θα συσταθεί και επιτροπή και από τον ΟΣΕ και νομίζω και από το Υπουργείο και τη ΡΑΣ. Ή, δεν ξέρω αν και αυτή η επιτροπή. Πάντως η εισαγγελία εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες ακόμη δεν έχει ορίσει. Έτσι, πάντως, 6 μέρες μετά το κανονικά, ατύχημα. Κανονικά στα ατυχήματα αυτά διερευνώνται από επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση αιτιών ατυχήματος. Και φυσικά υπάρχει και η ανακριτική διαδικασία με την αστυνομία και τον ανακριτή. Τώρα, κύριε αυτά Νάθενα. Τα δύο από κοινού θα πάρουν όλα τα απαιτούμενα υλικά από τις αμαξοστοιχίες, από το υλικό της ραδιοεπικοινωνίας κλπ. Θα εξετάσουν από κοντά τι έκανε ο σταθμάρχης, τι δεν έκανε, τι υπόθηκε στη ραδιοεπικοινωνία, τι άκουγαν οι άλλοι σταθμάρχες. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Θα εξετάσει όλες τις συνθήκες και θα βγάλει το πόρισμά του. Εμείς πρέπει να μιλάμε πάντα με επιφύλαξη, εικασίες κάνουμε. Σωστά. Γνωρίζοντας βέβαια πώς τι ισχύει στην περιοχή αυτή από πλευράς τεχνικής και ουσιαστικής. Και γνωρίζοντας βέβαια και τι προβλέπουν οι διαδικασίες και οι κανονισμοί. Εδώ με ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης. Κύριε Νάθενα, λέει, όντως οι συμμορίες ξυλώνουν, συμμορίες Ρωμά και όχι μόνο,
το χαλκό. Το ερώτημα είναι, δεν θα έπρεπε να καταγράφονται από το κράτος τα στοιχεία αυτών που τα πουλούν στα scrap? Στα scrap δεν θα έπρεπε να πάει? Βεβαίως. Τι σας έλεγα πριν? Και τους κλεπταποδόχους, δεν σας είπα? Δεν σας είπα μόνο τους κλέφτες. Για ένα ταγκό χορό χρειάζονται δύο. Ο κλέφτης, εν προκειμένου, και ο κλεπταποδόχος. Τι κάνει το ελληνικό κράτος τώρα? Αυτή η ιστορία σοβεί πάνω από 15 χρόνια. Τι κάνει το ελληνικό κράτος? Μόνο να δένει τα νέα παιδιά, ξέρει. Με την αστυνομία. Τι να κάνει, ψηφαλάκια ψάχνει. Όπως εχθές, προχθές, πότε ήτανε. Αυτούς δεν τους αγγίζει, τους χαϊδεύει? Τους άλλους τους ανέχεται? Τους κλεπταποδόχους? Έχει παράνομα σκράπ στην Αττική? Φυσικά. Έχει. Και ξέρουν πολύ καλά και πού είναι. Φριάσιο πεδίο, κατά εξοχήν. Μάλιστα. Πάω στα ειδικά θέματα. Για να σας πω και κάτι. Ναι. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που γινόντουσαν κλοπές τέτοιες. Βεβαίως. Και σε άλλες, στην Ισπανία για παράδειγμα, τα αντιμετωπίσανε με δρακόντιους τρόπους και μέτρα. Και ένας από αυτούς είναι και το να αναβαθμίσουν και το αδίκημα. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει για πλημέλημα και να τον αφήνει ελεύθερο, τον κλέφτη. Βαρύτατο ιδιώνυμα πρέπει να γίνει. Κακούργημα. Και ιδιώνυμο μάλιστα. Εδώ τεινάζει την ασφάλεια των μεταφορών στον αέρα. Να τώρα έχουμε 57 νεκρούς. Να πάνε να βρούνε λοιπόν τους κλέφτες, να πάνε να βρουν τους κλεπταποδόχους που φταίνε γι' αυτό. Πέρα από την πολιτική ευθύνη της μη ανάταξης των συστημάτων σηματοδότησης. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα στο αντικείμενό σας το εξής. Η κυβέρνηση, υπάρχει σήμερα πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες, υπέγραψε το 20 σύμβαση με την Hellenic Train, που δεσμεύονταν για επενδύσεις η Hellenic Train 600 και 750 εκατομμυρίων, με έναν όρο. Την εγκατάσταση από πλευράς του ελληνικού δημοσίου συστημάτων ασφαλείας έως το τέλος του 2021. Αυτό δεν έγινε μέχρι 31/12/2021. Τον Ιούλιο του 2022 ανανεώνεται η σύμβαση κυβέρνησης Ιταλών, αλλά η υποχρέωση επενδύσεων του ιδιώτη μειώνεται από τα 750 στα 77 εκατομμύρια. Σας λέει κάτι αυτό? Μου λέει, αλλά τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνουν στον παρετηθέντα υπουργό, για τον οποίο περιπτώντας θέλω να πω, και λυπάμαι που θα κάνω πολιτική δήλωση αυτή τη φορά, δεν ήταν στις προθέσεις μου. Δεν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να τον αφήσει στις λίστες τις εκλογικές των επόμενων εκλογών. Θα είναι ύβρις για τους νεκρούς, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Και το είπα και στον υφυπουργό παιδείας, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγου, ο οποίος είχε την καλοσύνη να με πάρει τηλέφωνο προημερών, ακούγοντάς με στην τηλεόραση να μιλάω για το ατύχημα κτλ., για να με προσκαλέσει σε μια δημόσια συζήτηση που θα γίνει για το θέμα των ελληνικών σιδηροδρόμων την προσεχή Τετάρτη. Και την διοργάνωση θα την κάνει το περιοδικό Άρδιν του Γιώργου του Καραμπελιά. Mm-hmm. Και του είπα αυτά τα πράγματα. Του μίλησα με ειλικρίνεια και με άκουσε ο άνθρωπος, με ευγένεια. Εντάξει, το τι ακούνε οι πράξεις. Λέει εδώ ο Νικόλας, ποιος είναι ο κλεπταποδόχος, κύριε Νάθενα? Μπορεί ένας απλός παραβατικός παράνομος να έχει εγκαταστάσεις που λιώνει χαλκό σε τεράστιες ποσότητες, σαν και αυτές που ξυλώνουν από τα τρένα, από τις σιδηροδρομικές γραμμές, και μπορεί να τον νομοποιεί και να τον πουλάει στην αγορά? Μήπως τα συμφέροντα και τα ονόματα που εμπλέκονται είναι πολύ ψηλά? Είναι λογικό να το σκεφτεί κανείς αυτό. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα τα ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αυτός πρέπει να απαντήσει, γιατί εδώ η ευθύνη διαχέεται και σε αυτόν. Γιατί θα δουλεύαν τα συστήματα εάν κάποιοι δεν πηγαίνουν να τα βανδαλίσουν και να τα κλέψουν? Θα δουλεύαν. Και δεν θα είχαμε όλο αυτή τον κικαιώνα στη συνέχεια. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Νάθενα. Θέλω να το ρωτήσω, υπό την έννοια αυτή, ευτυχώς για τους πολιτικούς που έγινε το δυστύχημα, δυστυχώς για τους ανθρώπους, διότι την επαύριο ο Πρωθυπουργός θα εγκαινίαζε τι ακριβώς? Θα εγκαινίαζε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει αναταχθεί. Κύριε Νάθενα, απαντήστε και σε ένα ερώτημα, μου το στέλνουν εδώ εναγωνίως από την Αθήνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος. Λέει, μιας και άνοιξε το ζήτημα και ο κύριος Νάθενας, ναι μεν εξειδικεύεται στο θέμα των σιδηροδρόμων, αλλά έχει άποψη γενικώς. Γιατί, λέει, δεν είναι θέμα με τους οδηγούς της αστικής συγκοινωνίας στην Αθήνα, όπου βλέπεις να μιλάνε στο κινητό με hands-free και την ίδια ώρα φθαρμένα ελαστικά? Θα ενδιαφερθεί κανείς ή θα θρηνήσουμε και εδώ θύματα και θα ανακαλύπτετε κι εσείς δημοσιογράφοι την Αμερική για 58η φορά? Δυστυχώς έχουν δίκιο και σε αυτό.
Δυστυχώς έχουν δίκιο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες. Καταρχήν υπάρχει λειψή επάνδρωση οδηγών. Καταφύγαμε στην εκμίσθωση υπηρεσιών από τα ΚΤΕΛ, τα γειτονικά ΚΤΕΛ της Αθήνας, ΚΤΕΛ Αττικής, ΚΤΕΛ Κορινθίας κτλ. Φέρνουν οχήματα που πολλές φορές είναι ακατάλληλα για τις αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα. Τέλος πάντων, δεν έχουν τηλεματική, δεν έχουν ενταχθεί στην τηλεματική. Τι να σας πω τώρα. Από εκεί και πέρα, η σωστή και εδώ λύση είναι να πάρουν οδηγούς, να πάρουν οχήματα επιτέλους και να λειτουργήσει. Όπως επίσης, για παράδειγμα, στο τραμ θα έπρεπε εδώ και χρόνια να λειτουργεί το πράσινο κύμα και να του δίνει προτεραιότητα. Κάτι που δεν έχει συμβεί. Μάλιστα. Και όπως μάθαμε, ακούμε λόγια επί κούφια λόγια και στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Όπως στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο της Αθήνας, στη γραμμή 1 του μετρό, έπρεπε να έχουμε εδώ και τόσα χρόνια προμήθεια νέου τροχαίου υλικού. Έχουμε παλιό τροχαίο υλικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκέστατο, δεν μπορεί να εξυπηρεθεί ο κόσμος, και αντί να επιλεγεί η προμήθεια νέου τροχαίου υλικού, πάνε να επισκευάσουν να ανακατασκευάσουν το παλιό, το οποίο είναι σειρμή 5 οχημάτων, τη στιγμή που στο μετρό και στον ηλεκτρικό πλέον οι σταθμοί εξυπηρετούν σειρμούς 6 οχημάτων. Και στριμώχνεται ο κόσμος και μένει απ' έξω και γίνεται ο χαμός. Τα δρομολόγια είναι κάθε 10 λεπτά. Πολλές φορές γίνονται κάθε 10-15 λεπτά. Απαράδεκτα για αστική συγκοινωνία μετρό. Και χιλιάδες κόσμου να διακινείται, εκατομμύρια καθημερινά. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η Ελλάδα της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης. Καρκινοβατούν. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Νάθενα, άρα για σας εδώ είναι, όπως το είπατε στην αρχή, ένα εκρηκτικό μείγμα. Όπου η κορυφή του παγόβουνου είναι με το εγκληματικό λάθος αμέλεια ο Σταθμάρχης. Αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Και ο τελευταίος τροχός αμάξης. Τώρα, κύριε Νάθενα, θα σας πω κάτι έτσι πολύ πονεμένο. Μου το στέλνουν εδώ πάρα πολλοίς κόσμος. Έχω διαβάσει την άποψή σας. Λέτε ότι αν είναι χαλασμένα τα φανάρια στον δρόμο, σταματάει η κυκλοφορία. Ρωτάει όμως πολλοίς κόσμος, μπορώ να ξαναμπω στον τρένο, κύριε Νάθενα, με αυτές τις συνθήκες? Ναι, μπορεί. Γιατί? Θα το εξηγήσω πολύ απλά. Πρώτον, τώρα ειδικά που έγινε και αυτό, είναι αυτό που λέμε, να το πω λαϊκά, έτσι για να το καταλάβω, θα φυλάνε και τον ίσκιο τους. Τώρα θα είναι που είναι, θα γίνονται όλα by the book και τελείως απολύτως βάσει των κανονισμών. Όταν όλα λειτουργούν βάσει των κανονισμών, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως δεν υπήρχε και τόσα χρόνια και χωρίς τη σηματοδότηση, που δεν είχαμε ατυχήματα, ρε παιδιά, είχαμε στοιχάσει και στη φέξη. Λοιπόν, όταν έπεσε το αεροπλάνο στο γραμματικό, δεν νομίζω να μην ξαναμπήκαν σε αεροπλάνο οι επιβάτες. Όταν χτύπησε το πλοίο το Express Άμενα στις πόρτες, δεν νομίζω να μην ξαναταξίδεψαν με πλοίο οι επιβάτες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ελληνικό κράτος θα πρέπει να επαναπαυθεί στο μυθριδατισμό του και να μην σπεύσει να ολοκληρώσει το ταχύτερο δυνατό την ανάταξη των συστημάτων. Με όποιον τρόπο, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνει εξαιρετική νομοθεσία επίγοντος, όπως είχε κάνει για τα Ολυμπιακά έργα. Ακόμα και αυτό αν χρειαστεί. Κύριε Νάθενα, φαντάζομαι. Και βεβαίως να γίνει σωστή επάνδρωση, επαναστελέχωση του ΟΣΕ, το ταχύτερο δυνατό με προσλήψεις, και να ληφθούν βραχυπρόθεσμα κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα πω εγώ. Μπορεί να τα πούν οι υπεύθυνοι μηχανικοί του ΟΣΕ, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα. Ναι, αλλά εδώ, μπορώ να τα πω κι εγώ, αλλά δεν θέλω. Εδώ μου λέει ο Τάσος, όμως ακούστε, είμαι συμβασιούχος φύλακας σε αρχαιολογικό χώρο. Η μόνιμη πάλι είναι 10. Ξέρετε, λέει, οι 8 είναι το ΟΣΕ. Δηλαδή, οι εργοδηγοί κόβουν εισιτήρια και οι σταθμάρχες αχθοφόροι. Καταλάβατε, λέει, τι γίνεται εδώ? Αυτό ήταν το έγκλημα που έγινε το 2010 επί υπουργίας του κυρίου Ρέπα. Για να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Γιατί όλες οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα, πολιτικά. Τότε που έδιωξε πάνω από το 60%. Ναι, αυτό που μας είπατε. Ρωτάει άλλος φίλος. Δηλαδή, πήγανε τραυματιοφορείς, εκπαιδευμένοι μηχανοδηγοί σε κινητήριες μόνες, στις ηλεκτράμαξες, στις σύγχρονες κτλ. Εκπαιδευμένοι σταθμάρχοι συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης. Πήγανε τραυματιοφορείς και φύλακες αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Αυτή είναι η αναδιάρθρωση του κράτους. Και μετά ξυλώσαμε και τις γραμμές στο Χαλκό, τα πήραν τα σκραπ και διαλύθηκε. Και γίναμε κομπλέ. Λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, το μετρό της Αθήνας είναι ασφαλές, έχει τηλεδιοίκηση. Είναι ασφαλές, έχει σύστημα προστασίας σειρμού και είναι απόλυτα ασφαλές.
Αυτό που ακούστηκε για τη σήμανση από τη Δουκή Πλακεντίας και πάνω. Τι εννοείται? Ότι δεν λειτουργεί. Όχι, δεν είναι ακριβές. Μάλιστα. Η σηματοδότηση λειτουργεί κανονικά στη γραμμή του αεροδρομίου. Κανονικότατα. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα στον Άρχοντα, έτσι σας αποκαλεί. Όχι, τον κύριο, και τον κύριο Νάθενα. Να μην λέγονται. Άλλος Δημήτρης. Οι κυβερνητικές επιλογές όσον αφορά το σιδηρόδρομο των τελευταίων τουλάχιστον 25 ετών φαίνεται ότι είναι εγκληματικές. Ο άνθρωπος που βγήκε το πρώτο 48ωρο να βγάλει πόρισμα και να αποδώσει ευθύνη σε ένα μονάχο άνθρωπο, πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί? Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να σκεφτεί από μόνος του ότι ήταν με μια επιπόλαιη και βεβαιασμένη δήλωση την οποία συναισθάνθηκε ή έστω οι επικοινωνιολόγοι του το υπέδειξαν και έκανε χτες μια πολύ πιο σωστή τοποθέτηση που όμως για να την αποδεχτεί ο κόσμος μένει να δούμε στην πράξη εάν τώρα τάχιστα άμεσα υλοποιήσει αυτά που υποσχέθηκε. Να ασχοληθεί σοβαρά με το σιδηρόδρομο και να πάρει γρήγορες αποφάσεις να γίνουν αυτά που δεν γίνανε τόσο καιρό. Ναι, αλλά κατόπιν εορτής. Διότι... Δυστυχώς. Δεν έπρεπε να αφήσουμε, το είπα και συνέντευξή μου εχθές που δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα, δεν έπρεπε να αφήσουμε να φτάσουν τα πράγματα μέχρι εδώ. Γιατί να. Γιατί να. Κύριε Νάθενα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω και για μια άλλη θεματική. Διότι στην Κρήτη, και έχετε κατέβει κάτω, έχετε μιλήσει γι' αυτό, έχει ανοίξει, ναι, τον Οκτώβριο, έχει ανοίξει η συζήτηση για την απόκτηση ενός μέσου σταθερής τροχιάς, προαστιακού και τραμ στην πόλη σε σχέση με τη σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Να το ξαναδούμε τώρα. Βεβαίως. Ναι. Εννοείται. Όχι όμως με σταθμάρχες. Όχι όμως με σταθμάρχες που εγώ έχω το πολιτικό. Μιλάμε ότι αυτό θα είναι απευθείας από τη Μάνατο όπως είναι το μετρό της Αθήνας. Δηλαδή με τα συστήματα έτοιμα κατευθείαν για να λειτουργήσει. Με τα σύγχρονα συστήματα. Δεν θα είναι αναβάθμιση προϋπάρχοντος παλιού τρένου κτλ. Όπως είναι το δίκτυο της χώρας. Μιλάμε για μια σύγχρονη γραμμή που θα γίνει κατευθείαν με τα μπλιμπλίκια της που λέει ο απλός λαός. Δηλαδή με τη σηματοδότησή της, την τηλεδιοίκησή της, τα συστήματα ασφαλείας κτλ. Όλα μαζί, πακέτο. Mm-hmm. Η οποία στο τμήμα από το Ηράκλειο, την έξοδο του Ηρακλείου, τη χώρα του Νίκος Καζαντζάκης του σημερινού αεροδρομίου, και μέχρι το Καστέλι, ξαναλέω υπό την αίρεση ότι θα γίνουν πρώτα οι τεχνικο-οικονομικές μελέτες που να τεκμηριώσουν τη σκοπιμότητα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ένα αεροδρόμιο σαν το Καστέλι που ξεκινάει από 10 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο ως προγραμματικό μέγεθος με στόχο να φτάσει και πάνω από 15, δεν μπορεί με βάση τη διεθνή εμπειρία που έχουμε να μην έχει σύνδεση με μέσο σταθερής τροχιάς με την πόλη που εξυπηρετεί, την κύρια πόλη που εξυπηρετεί, που είναι το Ηράκλειο. Και η οποία μάλιστα, όταν μάλιστα είναι και σε απόσταση 35-38 χιλιόμετρων περίπου, αν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάστε. Για τη σύνδεση μέσω Χερσονήσου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι θα έχει χαρακτήρα ενός γρήγορου προαστιακού τρένου, υπερσύγχρονο όμως, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί και την προαστιακή κίνηση στην ευρύτερη περιοχή Χερσονήσου, Γούρνες, Γούβες κλπ. Κλπ. Παράλληλα, μέσα στο Ηράκλειο θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα δίκτυο τραμ. Είχε ήδη γίνει μελέτη από την εποχή του Δημάρχου του κ. Ασλάνη. Ναι. Μπορεί να αξιοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί αυτή η μελέτη. Σίγουρο είναι ότι δύο γραμμές, μία όπως την έβλεπε εκείνη η μελέτη από το Καζαντζάκης μέχρι το Παγκρίτιο και εγώ λέω και παραπέρα, μέχρι την Αμουδάρα, μέχρι το Γάζι ας πούμε. Mm-hmm. Να είναι η βασική τροχιά και μία δεύτερη από το κέντρο ή το λιμάνι μέχρι την Κνωσό, που είναι ένας πολύ μεγάλος πόλος παγκόσμιας εμβέλειας, αντίστοιχος με τις αρχαίες Ολυμπίας. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε λοιπόν να έχουμε αυτά τα δύο συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και ένα σύστημα στην ουσία. Με ποια έννοια? Πώς? Στα σύγχρονα μέσα σταθερής τροχιάς έχει αναπτυχθεί και η κατηγορία που λέγεται tram train, το οποίο σημαίνει ότι έχει ένα δίκτυο αστικού tram στο οποίο μπορούν να κυκλοφορούν και οχήματα τα οποία βγαίνοντας έξω από το δίκτυο του τραμ, από την πόλη, να μπαίνουν σε κλασική σιδηροδρομική γραμμή και με μεγαλύτερες ταχύτητες να φτάνουν σε περιοχές μακριά από την πόλη, σε αποστάσεις μέσες, ας πούμε, δηλαδή 30 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα κτλ. Στο εξωτερικό, μάλιστα, όταν υπάρχει ένα υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο περαστικό και υπάρχει και τραμ
σε μία πόλη. Υπάρχουν αρκετές πόλεις που έχουν εφαρμόσει αυτή τη λύση και συνδέουν το δίκτυο του τραμ με το δίκτυο του περαστικού σιδηροδρόμου και υπάρχουν ελαφρείς σειρμοί αρθρωτοί που μπορούν να κάνουν χρήση και των δύο, και του αστικού τμήματος του τραμ και του προαστιακού τμήματος που κινείται, ας πούμε, με όρους σιδηροδρόμου, ταχαίως υπεραστικού σιδηροδρόμου. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσες να έχεις ένα μέρος του στόλου του τραμ της του Ηρακλείου να είναι υβριδικό και φωδιασμένο με τα χαρακτηριστικά αυτά για να μπορεί να φτάνει και στο αεροδρόμιο. Οπότε με ένα σύστημα εξασφαλίζουμε και τις δύο αυτές λειτουργίες. Αυτά όμως θα πρέπει να τα δούνε μελέτες που πρέπει να γίνουν άμεσα, οι οποίες θα ξεκινήσουν πρώτα από την τεχνικο-οικονομική μελέτη και παράλληλα να δούμε τη ζήτηση της επιβατικής κίνησης κτλ. Και την αναθεώρηση και της παλιάς μελέτης του τραμ του Ηρακλείου για να δούμε με τα σημερινά δεδομένα που το Ηράκλειο πλέον έχει ξεπεράσει ως πολεοδομικό συγκρότημα, μιλάω έτσι, όχι μόνο ως Δήμος, τους 200.000 κατοίκους και είναι και ίσως ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε κίνηση μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος. Και πρώτο το καλοκαίρι σε κίνηση τσάρτερ, πρέπει να πω εγώ, με τα ναι. τελευταία στοιχεία. Καλά, το τσάρτερ είναι ένα θέμα που πρέπει να κοιταχθεί στη μελέτη ιδιαίτερα, γιατί συνήθως τα τσάρτερ έχουν transfer buses, τα οποία εξυπηρετούνται για να πάνε στα ξενοδοχεία, το all inclusive συνήθως, τα οποία καταλήγουν. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δει κανείς και να κάνει και μια έρευνα. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Άρα, κύριε Νάθενα, για να μην σας κουράζω περισσότερο. Θα γίνει μια έρευνα, ας πούμε. Άρα, λέτε ότι σε μια. Preference, ναι, ναι. Στα αγγλικά, σε νέα βάση. Δεδομένων προθέσεων, εάν όλοι αυτοί οι ξενοδόχοι που έχουν τα transfer buses δέχονται να πάρουν από. Αντί να τρέχουν στο αεροδρόμιο, να πάρουν από το σταθμό της Χερσονήσου ή από το σταθμό στο Ηράκλειο και να τους απλώσουν εκεί που είναι να πάνε σε τελικό προορισμό και αντί να τρέχουν στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν και αυτές οι λογικές. Αλλά το υπόλοιπο που είναι καθαρό οι επιβάτες και δεν είναι τσάρτες των τακτικών πτήσεων, σαφώς ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το τρένο. Όπως επίσης και οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και θα δημιουργηθεί μια μικρή πόλη στο αεροδρόμιο. Τα έχει πει αυτά και ο κύριος Φραγκάκης, ο δήμαρχος του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Θα δημιουργηθεί μια μικρή πόλη. Δεν θα μένουν όλοι όμως εκεί. Πολλοί θα μένουν στο Ηράκλειο. Θα θέλουν να μετακινούνται κάθε μέρα. Συμφέρει να παίρνουν και να πληρώνουν διόδια, γιατί θα μπουν διόδια στο ΒΟΑΚ. Και να πληρώνουν και βενζίνες για να τρέχουν 38 χιλιόμετρα και συν 38. Όχι, δεν συμφέρει, κύριε Νάθενα, μην κουράζεστε. Συμφέρει όμως τα συμφέροντα να αφήσουν να γίνει αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Είχαν έρθει ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, ο κύριος Χαχλούτης, και του αστικού ΚΤΕΛ, ο κύριος Καλέργος. Κύριος Βουλιαράκης. Είχαν έρθει στην εκδήλωση και εγώ τους είπα, εάν θα γίνει μια εταιρεία για την εκμετάλλευση των μέσων σταθερής τροχιάς του Ηρακλείου, αυτών των δύο που είπαμε, θα πρέπει το αστικό και το υπεραστικό ΚΤΕΛ να συμμετάσχουν μετοχικά. Στο σχήμα. Να είναι μια εταιρεία και να αναδιαρθρώσουν τις λεωφορειακές γραμμές έτσι ώστε ο κορμός να είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς και συμπληρωματικά και τροφοδοτικά να αναπτυχθεί το λεωφορειακό δίκτυο. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάμε σε σύμπραξη, όχι σε αντιπαλότητα. Και πρέπει να δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, όπως υπάρχει στην Αθήνα, ο ΟΑΣΑ, όπως υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, ο ΟΣΕΦ, Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να δημιουργηθεί και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, που είναι τα δύο επόμενα μεγάλα πολεοδομικά κέντρα, ένας ανάλογος οργανισμός, ίσως παρά τον Δήμο, που να σχεδιάζει και να ελέγχει τις συγκοινωνίες τις τοπικές και να είναι αυτός που θα αναλάβει και να κάνει και τις διαδικασίες για το μέσο σταθερής τροχιάς, για τις μελέτες και τα έργα του μέσου σταθερής τροχιάς. Πάντως γνωρίζω, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Ξυλούρη, τον αντιπεριφερειάρχη, που είναι και κοντοχωριανός μου, τα Νόγια, ότι η περιφέρεια ενδιαφέρεται για το έργο, όπως και ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται για το έργο, το έχουν δηλώσει, μίλησα και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και με τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αναστασάκη, ενδιαφέρονται. Υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία που συμμετέχει και ο κύριος Μιχελάκης, ο Λευτέρης και διάφοροι άλλοι στο Ηράκλειο για το θέμα του μέσου σταθερής τροχιάς. Και πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Γιατί το Ηράκλειο έχει αναπτυχθεί άναρχα, κυκλοφοριακά είναι σε κατάσταση αδιανόητη και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ήδη
έχει αρχίσει μια πολύ καλή παρέμβαση βιώσιμης, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο του Ηρακλείου με τις πεζοδρομήσεις, εκεί στην Οδό Δικαιοσύνης και τα λοιπά στο κέντρο. Εγώ είχα καιρό να κατέβω στο Ηράκλειο. Εντάξει, βιώσιμη κινητικότητα. Ναι, ναι, ναι. 5 χρόνια μας πήρε. Θύμισε Άμστερνταμ. 5 χρόνια μας πήρε όμως. Λοιπόν, κύριε Νάθαινα, κλείνοντας, ο φίλος ο Λεωνίδας, άρα λέει κατά τον κύριο Νάθαινα και τα όσα εξαιρετικά ακούσαμε σήμερα, με απλό τρόπο. Εδώ, με την τραγωδία στα Τέμπη, είχαμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος στην ουσία. Δυστυχώς, τι είναι κανείς να σκεφτεί ότι αυτή η φράση είναι κάτι που ταιριάζει. Δεν θα έπρεπε, δεν θα άξιζε. Δεν θα άξιζε στα παιδιά αυτά που πηγαίναν ανέμελα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είτε για να γυρίσουν στο σπίτι τους, είτε για να γυρίσουν στις σπουδές τους. Και δεν θα άξιζε και στους σιδηροδρομικούς. Και στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Κουτσούμπα, που αύριο κυδεύεται και έχει τρεις κόρες που τον περιμένουν. Κύριε Νάθαινα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την... Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Παρακαλώ, παρακαλώ, αλίμονο. Να είστε καλά, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα. Και να τα πούμε σε καλύτερη. Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται αυτό.